τετράγωνοφυγά το κήρυγμά του η Αυρομίδη. Κατά αυτή την καταληκτική για το Κοσμά περίοδο, τονίζονται κατά κύριο λόγο οι θεολογικές ιδέες και οι πρακτικές σκέψεις. Φορέας της επίσημης ιδεολογίας της Ορθοδοξίας, εμφουρούμενος από μια συγκροτημένη και ενιαία ιδεολογία, έχει τον δικό του τρόπο να προσεγγίζει τους ακροατές του και να αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής του. Τώρα πλέον, κεντρικός σκοπός της διδασκαλίας του, στο πρακτικό πεδίο, καταλήγει να είναι η είδηση σχολείων. Δια των σχολείων θα φωτιστεί το γένος, θα κατανοήσει τα ιερά γράμματα, θα εμείνει στην πίστη του. Θα ανακαλύψει το μεγαλείο του παρελθόντος του, θα αρχίσει να προβληματίζεται και τέλος να οικοδομεί το μέλλον. Είχε κατανοήσει η Διάνοια του η οξία, ότι ο ελευθερωτής άγγελος του γένους μετά της θυσίας η παιδεία είναι. Προς την παιδεία λοιπόν έστρεψε όλες τις προσπάθειες και έγινε για την εποχή του ο κύριος μοχλός φωτισμού του γένους. Το κήρυγμά του ήταν επαγωγικό, επικοδομητικό, που εισέγε στα μύχια της ψυχής του λαού και ευαισθητοποιούσε το φιλοκάρδιο του. Περιλάμβανε και μία αναποστροφή για το σχολείο. Πρέπει, αδερφοί μου, να στερεώνεται σχολεία ελληνικά. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους, ανοίγει τα μάτια των χριστιανών. Έχετε σχολείο όπου να διαβάζουν, να μαθάνουν γράμματα τα παιδιά σας. Δεν έχουμε άγγελοι Θεού. Ως αν θέλετε, χαρίσετε από ένα σχολείο, εδώ, στην χώρα σας. Είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάνετε ένα ρεφερέ. Να βάλετε τους επιτρόπους σας να κυβερνούν το σχολείο. Να βάλουν δάσκαλοι να μαθαίνουν όλα τα παιδιά, πλούσια και φτωχά, χωρίς να πληρώνουν. Διότι από το σχολείο μαθαίνουμε το καταδύναμη τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι Άγγελοι, Αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλαση, τι είναι αμαρτία, τι αρετή. Χωρίς σχολείο περιπατούμε στους σκότους. Καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείο ελληνικών παρά να έχεις βρύσεις και ποταμούς, διότι οι βρύσεις ποτίζουν το σώμα. Το δε σχολείο να ποτίζει την ψυχή μου. Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες. Το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια. Αν ίσως και δεν ήταν σχολεία που ήθελα εγώ να μάθω να σε διδάσκω. Δεν βλέπετε πως αγρίεψε το γένος από την αμάθεια και γίναμε ως άντα θηρία. Πολεμώντας αυτόν τον ζώφο της αγνωσίας, έστειλε αυτός μόνος εκατοντάδες σχολεία στον βορειοδυτικό ελληνικό χώρο. Έτσι προετοίμαζε τα στελέχη την άρρωστα τάξη των διανοωμένων και των αστών, ώστε την ώρα της πανηγυρνησίας να μπορούν να ασκήσουν κατά δημοκρατικό τρόπο την εξουσία. Δημιουργούσε τις προϋποθέσεις της πανηγυρνησίας. Διαφορετικά κινδύνευαν να υποδοδοθούν σε άλλους ξένους κυριάρχους ή και σε νέους τυράννους προερχομένους από τα ίδια τους ασπλάθματα. Ας σημειωθεί πόσο επίμονα τόνιζε και τον έντονο εθνικό χαρακτήρα της παιδείας. Να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να μαθάνουν ελληνικά, διότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Και αν δεν σπουδάξεις εις το ελληνικό, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα όπου ομολογάει η εκκλησία μας. Καλύτερα να έχεις σχολείο ελληνικών παρά να έχεις βρίσκει και ποτάμια. Και όσο το μάθεις στο παιδί σου τα γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος. Πάντοτε παρόν και διαχρονικός ο Άγιος. Καλύπτει δια των διδακών του, εκτός της παιδείας, προβλήματα που ταλανίζουν ακόμα και σήμερα τον ελληνισμό. Η στήριξη του θεσμού της οικογενείας, η δημογραφική συρρήκνωση, η ισότιμη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η πληθυσμιακή αλλίωση, η καλλιέργεια και προσήλωση στην εθνική γλώσσα. Κι άλλο. Ένας από τους πιο εύστοχους χαρακτηρισμούς του Αγίου μας είναι εκείνος των κατασκόπων της Βενετίας, που δεν είχαν βεβαίως σκοπό να τον επενέσουν. Οι λόγοι του, αναφέρω, είναι εκτάκτως πολιτική και μιας εξαιρετικής τέχνης. Δεν έχουν άλλο θέμα τα κηρύγματά του ή μη να προτρέπουν τον λαό να ευεργετεί τις εκκλησίες και να ιδρύει εις όλα τα σχολεία, εις όλα τα χωρία, σχολεία για τα παιδιά. Έχει ένα αναφιβόλως μέγα τάβατο και μεγάλη παιδεία και ζει με μεγάλες στερήσεις. Είναι οξυνούστατος, έμπλεος μεγάλων ιδεών και έχει αξιοθαύμαστον τρόπο όπου συμπεί εις την ψυχή ή οσδήποτε. Και εις τον βαθμό, ώστε δεν υπάρχει τι το οποίο να εκφράσει
ή να προτείνει ο ίδιος χωρίς τούτο να γίνει αμέσως αποδεκτόν παρατησιότητος ή της το εκτελεί με την πλέον ευφυχή ακρίβεια. Ο αριθμός των ατόμων τα οποία σειραίουν παντακόθεν ή να τον δίνουν είναι καταπληκτικός, όπως επίσης και ο αριθμός των ακολουθούντων αυτών εις την περιοδία. Τι έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοντά στον κοσμό, στον κοσμά, και τι άνθρωποι ήταν? Ήταν δεκάδες ιερωμένοι που κέρδισαν και ήδη πνευματικά τη φρόδο του, τη θερμοργό, ή ερουμούσαν εξάλλου και μαζί με άλλους κατέγραφαν το κήρυγμά του και ως Απόστολή του το μετέφεραν σε πόλεις και χωριά και το διάβαζαν στις εκκλησίες ακόμα και μετά το μαρτυριό του. Γιατί έχουμε πλέον μαρτυρίες ότι δευτερογενώς έστω υπήρχε γραπτό κήρυγμα παρά τον σκεπτικισμό που συνήθισε άλλοτε αυτή η εκδοχή. Ήταν λαός που μαγευόταν από το μιλήρητο λόγο και την πνευματική του γοητεία και δεν φόρτινε να την ακούει παρά το γεγονός ότι ο κοσμάς συνήθως ολοκλήρωνε τον κύκλο του κηρύγματός του με τρεις ομιλίες. Ήταν εμπορευόμενοι που διέθεταν την εξειδικευμένη μέχρι ενός σημείου πραγμάτων τους με την άδεια και την έγκριση του Αγίου ως προς το είδος των εμπορευμάτων. Φαίνεται ότι ο λιτός κοσμάς, ο ακτίνων που τρεφόταν κατά τις σαφείς και κατηγορηματικές μαρτυρίες των όχι οπαδών του αλλά από την ελεγχοσύνη των χριστιανών, κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του είχε τη συμπαράσταση των εμπόρων για τη σύσταση του πρώτου κεφαλαίου ιδρύσεως σχολείου. Είναι και πρόσωπα αβεβαίου ίσως προσανατολισμού που ζητούσαν γραμμή πλεύσεως στη ζωή τους, ακόμα και κατάσχολη και εντολώς δολοφόνη, όπως εκείνοι των μελετών που τον συναντούν, τον παρακολουθούν, μένουν επί ημέρες μαζί του, αλλά δεν τολμούν ή για κάποιο λόγο αναβάλουν το γραπτό νερό. Ήταν βέβαιο και ο μικρός κύκλος των αφισιωμένων που τον ακολουθεί μέχρι την τελευταία στιγμή και είναι έτοιμος να θυσιαστεί μαζί του. Είναι οι άνθρωποι που φυλακίστηκαν στη Μονή Αρδενίτσας τις ώρες και τις μέρες του μαρτυρίου. Όλοι αυτοί εξάλλου θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε περιπτώσεις επιθέσεων και καθέτων εναντίον του ή έστω και μόνο με την παρουσία τους να αποθαρρύνουν επιθέσεις οι οποίες παρατάσσονται δεν έλειψαν. Η διδασκαλία του είχε τεράστια επίγνωση στο λαό. Φυσικά, από διάφορες πλευρές υπήρξε συγκεκριμένη ή απροκάλυπτη αντίδραση, ιδίως όσων υφίστατο πλήγματα το κήρυγμά του. Οι Τούρκοι συνήθως δεν τον ρωτούσαν. Προέβαλε συνεχώς ότι τηρείται το λόγο του Θεού και μόνο, καθώς και σεβασμό στον δουλεύει. Οι Ρώσοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την επιρροή του κατά τα ορκωτικά. Οι Βενετσάνοι φοβήθηκαν την αναταραχή που μπορούσε να δημιουργηθεί στις περιοχές τους από τη δράση του και αποφάσισαν να τον κλειδώσουν. Οι Εβραίοι υπέστησαν σημαντικές ζημιές στα συμφέροντά τους λόγω του κήρυγματός του. Η αντίθεση του κοσμά δεν είχε κίνητρα θρησκευτικά, αλλά κοινωνικά και εθνικά. Προσπαθούσε να ενθαρρύνει τον ελληνικό κόσμο για να αναλάβει εμπορικός και επιχειρηματικός και απέβλεπε στη δημιουργία αστικής τάξης που είναι ο κορμός ενός λαού. Οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες δωροδότησαν τους ανθρώπους του κούρτου Πασά του Περακλείου που δεν δίστασαν να στείλουν τον Άγιο στο μαρτύριο. Ο Μάσο Τουρός ως πνευματική οντότη Ορθοδόξου κληρικού. Επιστημονική προσωπικό της διαμορφωθήσε στην Αφελιάδα Σχολεία τη Διδασκαλία Ευγενίου του Βουλγάριος. Εθνική ελληνική συνείδηση που ολοκληρώθηκε από τον ίδιο μεγάλο δάσκαλο και αγωνιστική ελληνοορθόδοξη δύναμη και δράση ανασχέσεως του εξισλαμισμού δια της κηρυγματικής ενδυναμώσεως του λαού και της αναθερμάσεως της παιδείας δεν περιορίζεται χρονικώς στο 18ο αιώνα ούτε τοπικό στην Ήπειρο και τις άλλες δυτικές ιδίως ελληνικές περιοχές. Καλύπτει εκτατικώς ολόκληρο τον ελληνισμό. Αποτελεί βιλιακές σημείο αναφοράς ήδη 3ο αιώνα από το μαρτυρικό του πάντα. Οι διδαχές του είναι πάντοτε ζωντανά και επίκαιρα κείμενα. Ο επόχος του έργου του ως λαϊκού Αγίου και προορατικού γέροντος διατρήθηκε έντονος όπου πέρασε. Ο θρύλος του παρέμεινε ζωντανός στις λαϊκές τάξεις μέχρι σήμερα. Το πλέγμα των σπουδίων κλήρυξης υπογραμμίζει το μέγεθος της προσωπικότητός του, τη λαϊκή απήχηση του κηρύγματός του, το πρακτικό αποτέλεσμα της ιεραρχικής και εθνικής του δράσης. Πρώτος και μέγας ευεργέτης του έθνους κατά τον πολύ Μιχαλίδα, είναι ισοστάσιος του Ρήγα Βελεστηγή και του Αδαμαντίου Κορεή, πρόδρομος στην πνευματική και εθνική του δραστηριότητα. Κοσμάς, Ρήγας, Κορεής, οι τρεις κορυφαίοι στον δρόμο
στον χώρο του Πνεύματος καταρχήν πρώτου 1821 και περί το 1821 εποχή. Ο Κοσμάς ως πνευματική παρουσία, ως ευρυγορούσα συνείδηση, ως ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που εκκινήθηκε βάσει αυστηρός προγραμματισμένου προγράμματος και εσφάλισε με την παρουσία του την ιστορία του έθνους, δεν αποτελεί παρελθόν, αλλά ένα διενεχές παρόν. Ένα παρόν που συναντά την εποχή μας και την εποχή της μεταβλημένης παγκοσμιοποίησης. Τι σημαίνει όμως ο νεφιλώδης αυτός όρος? Είναι ως γνωστό καταρχήν οικονομικό φαινόμενο, αλλά επηρεάζει κάθε πλευρά της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής και αλλάζει τη μορφή του κόσμου με ιδιότητα. Πρόκειται όμως κυρίως περί παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, ειδικώς της κεφαλαιοκρατίας. Η κεφαλαιοκρατία μένοντας χωρίς αντίπαλο δέος μετά την κατάρρευση της Μέγκας του κομμουνισμού, αλλάζει μορφή. Με κίνητρο στα συμφέροντά της και μόνο. Δεν ενδιαφέρει την ανθρωπότητα. Καθε αυτήν, ούτε αποβλέπει στη λύση των προβλημάτων της. Η προσπάθεια του κεφαλαίου να εξερμηνίζει το ελεγχτικό ενεργό με κάποιες παροχές και ασφαλιστική κάλυψη δεν έχει πλέον λόγο υπάρξει. Εργάτες θα είναι πάντοτε διαθέσιμο. Η διεθνής άμεση κινητικότητα του εργατικού δυναμικού περιορίζει τις εργατικές απαιτήσεις και συμπιέζει το κόστος παραγωγής. Το τέρας της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας οδηγεί στο χάος. Οι επενδύσεις σε χώρες του τρίτου κόσμου για την εξασφάλιση φθηνής εργασίας και φορολογικών παραδείσων δεν προσχωρίζει τελικώς τίποτα στις χώρες αυτές. Η φτώχεια, η βία, ο αναλφαβητισμός, η αρρώστια αυξάνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Οι ανισότητες μεγαλώνουν και ενισχύονται κατά τρόπο αδιανόητο άλλοτε. Το 1 πέμπτο του πληθυσμού της γης, το 20% δηλαδή, το πλούσιο, κατέχει το 80% των φυσικών πόρων. Ενώ το φτωχότερο, 1 πέμπτο, μόνο το 0,5%. Επί συνολικού πληθυσμού 5 και 9 δισεκατομμυρίων, μόνο τα 500 εκατομμύρια ζουν ανέτος. Ενώ 4,5 εκατομμύρια είναι πληθυσμένα στα ενέργεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 16 εκατομμύρια έργους και 50 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο πλούτος 358 ατόμων, τον πιο πλούσιο του πλανήτη, έχει υπολογιστεί ότι ισούται με το ετήσιο εισόδημα του μισού σχεδόν πληθυσμού των πτωχοτέρων της γης, των 2,6 δισεκατομμυρίων ακριβώς. Ως παγκοσμιοποίηση συγκεκριμένα, νοείται η τάση των πολυεθνικών βιομηχανικών γιγάντων και των χρηματαγωγών να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο και να υπερβαίνουν τις εθνικές οικονομίες, παρά τα αυτά μερικές εθνικές οικονομίες, όπως η Αμερικανική, η Γερμανική, η Ιαπωνική, είναι κατεξοχήν ισχυρές. Το 70% των αμέσων επενδύσεων βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, που είναι και οι χώρες προελεύσεως του κεφαλαίου. Εν τέλει, οι επιχειρήσεις γίγαντες παίρνουν τη θέση των κυβερνήσεων. Οι χώρες μετατρέπονται σε θηλατρικές επιχειρήσεις των πολυεθνικών και οι πολιτικοί σε μισθωτούς των πολυεθνικών. Ποιος πλανητάρχης, γράφει προσφάτως για τον τέος πρόεδρο Κλίντον, ο καφρατζής από το Τέξας που ητάδε και ητάδε που λάδωσαν τον δρόμο προς τον Λευκό Οίκο. Ήθελα να πω βεβαίως ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από άλλους, αφανείς. Οργανισμοί του συστήματος είναι το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, που διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η Νέση Μπίλντεμπεργκ, το διευθυντήριο δηλαδή ενοποίησης της καπιταλιστικής πολιτικής Βορείου Αμερικής και Ευρώπης, και η Τριμερής Επιτροπή, που την αποτελούν οι εκπρόσωποι του πυρήνους του Βόρειο Αμερικανικού, του Ευρωπαϊκού και του Ιαπωνικού Καπιταλισμού. Όργανα μέσα από τα οποία υλοποιούνται οι αποφάσεις των πανησύρων αυτών των οργανισμών είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Και στα τρία όργανα μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα αρνησικηρίας, δηλαδή βέτο. Μερικοί φαντάζονται ότι παγκοσμιοποίηση σημαίνει συμβόλευση λαών και πολιτισμών, διαμόρφωση ενιαίου και πανανθρώπινου πολιτισμού. Υπάρχει βεβαίως αυτή η τάση, αλλά δεν πρόκειται περί συγχωνεύσεως των επιμέρους εθνικών πολιτισμών, παρά περί εξαπλώσεως του αμερικανικού τρόπου ζωής. Περί εξαμερικανισμού δηλαδή του παγκοσμίου πολιτισμού. Το 80% των κινηματογραφικών ταινιών που βλέπουν οι Ευρωπαίοι είναι αμερικανικές. Με αυτές και με τη τηλεόραση προβάλλονται τα πρότυπα, οι αξίες, ο τρόπος σκέψης, η κοινωνική ζωή των Αμερικανών, που μολονότι αποτελούν το 5% του παγκοσμίου πληθυσμού, καταναλώνουν κάθε χρόνο το 50% των παγκοσμίων πρώτων υλών
για να συντηρήσουν το σημερινό τρόπο ζωής.